παιδιά έτσι ο καθένας σας σχετικά με την μεταγραφή κάτω στο Φίλιππο και πώς βλέπω την παρουσία σας εδώ στην Βέρεια. Να αρχίσουμε. Βασίλειο, εγώ είδα από την αρχή, εντάξει και ο πρόεδρος, ότι γίνεται μια σοβαρή προσπάθεια. Οι άνθρωποι προσέξαν σωστά και έμεναν στο καθυστερημένο, όπως καταλήξαμε εδώ. Πιστεύω ότι είναι λίγο δύσκολο πλέον ή δυσέβρετο να υπάρχουν ομάδες με σοβαρούς ανθρώπους, φερέγγυους που να αγαπάνε αυτό που κάνουν και να αγαπάνε την ομάδα. Και είναι κάτι που με κέρδισε. Αλλά τώρα είμαστε στο γήπεδο. Εύχομαι υγεία να έχουμε όλοι. Τον κόσμο, αν μπορεί να μας βοηθήσει, έχω μάθει ότι στηρίζει την ομάδα. Να είναι κοντά μας. Και με υγεία νομίζω να πετύχει η ομάδα της στόχης της. Και εγώ έχω να πω ότι από την αρχή οι άνθρωποι της ομάδας έδειξαν έντονο ενδιαφέρον και για τους δύο να μας αποκτήσουν, πράγμα το οποίο μπορώ να πω προσωπικά με κέρδισε και ένιωσα αρκετά οικεία. Από τις κινήσεις οι οποίες έγιναν και από τα υπόλοιπα παιδιά που ήρθαν, βλέπω ότι γίνεται κάτι, μια προσπάθεια και υπάρχει φιλοδοξία στην ομάδα. Ένας λόγος επίσης είναι αυτός που ήρθαμε και εγώ με τον Βασίλη. Ελπίζω να πάνε όλα καλά. Το πρωτάθλημα της Α2 είναι πάρα πολύ δύσκολο και φέτος νομίζω θα είναι ακόμα πιο ανταγωνιστικό, αλλά αυτό αποτελεί και πρόκληση για μας γιατί θέλουμε να πρωταγωνιστήσουμε. Πέρα από όλα αυτά που είπατε οι δυο σας, κοινή ερώτηση, αν ήταν κάτι άλλο έτσι, πιο ιδιαίτερο που σας κέντρισε και μέτρησε για να έρθετε στο Φίλιππο. Και για τους δυο σας είναι κοινή ερώτηση. Νομίζω ότι η προσπάθεια που γίνεται, βλέποντας ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που βοηθάνε τόσο πολύ μια ομάδα και είναι κοντά της, δεν υπάρχει κάτι πιο σημαντικό από αυτό το πράγμα. Άγγελε, πρόημα να πούμε κάτι τέτοιο, αλλά βλέποντας τις κινήσεις που κάνει ο Φίλιππος σε σχέση με άλλες ομάδες, οι οποίες και αυτές με τη σειρά τους προσπαθούν να ενισχυθούν, μπορούμε να πούμε ότι μπορεί να παίξει ένα πρωταγωνιστικό έτσι, ρόλο ο Φίλιππος και να κάνει πράγματα, ίσως και λίγο κάτι παραπάνω από αυτά που βέβαια θα τεθούν ως στόχοι στην επίσημη παρουσίαση που θα γίνει λίγες μέρες πριν την άρχιση του πρωταθλήματος. Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι οι παίχτες έχουν έρθει πάρα πολύ καλοί και σαν παίχτες και σαν άτομα χαρακτήρες, κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Από εκεί και πέρα δεν πάβει να είναι μια σχετικά καινούργια ομάδα και στην κατηγορία σαν ομάδα και παιχτικά. Θα παίξει μεγάλο ρόλο πώς θα δουλέψουμε και πώς θα δέσουμε μεταξύ μας. Αλλά αν πούμε γενικά, κάτι που είναι δύσκολο βέβαια, όλα βγαίνουμε στο γήπεδο, νομίζω ότι η ομάδα πρέπει να έχει στόχο να πρωταγωνιστήσει. Ναι. Όπως βλέπω και τις κινήσεις με τις άλλες ομάδες, και επειδή γνωρίζω την κατηγορία, έχει όλα τα φώτα να πρωταγωνιστήσει. Δηλαδή, άμα γίνει σοβαρή δουλειά μέσα στο γήπεδο, νομίζω ότι ο ρόλος θα είναι πρωταγωνιστικό. Είναι γεγονός ότι η πόλη της Βέρειας δεν έχει το μπασκετικό κοινό αυτό που θα επιδημιούσε. Όμως, η προσπάθεια που έχει ξεκινήσει εδώ και πριν από 6 χρόνια γύρω στο Τραπεζαλίδης και δίνοντας αυτό το ερέθισμα δηλαδή με τις ανώτες της ομάδας που έχει πετύχει, αρχίζει ο κόσμος σιγά σιγά να καλιά την ομάδα, γιατί είχα πέσει, τα κάλεσε, τη στηρίζει. Και τώρα βέβαια τον παρουσιάζει την ευκαιρία να βλέπει αυτή την ομάδα να αγωνίζει στην Α2, μια πρωτόγνωρη κατηγορία. Σε αυτόν τον κόσμο ήθελα λίγο, αν θέλετε να κάτι να απευθύνετε εσείς, να πείτε δυο σας, σαν νέα παιδιά, νέες μεταγραφές στο σύλλογο. Να πω εγώ. Ευκαιρία είναι, αφού η ομάδα ανέβηκε στην Α2, δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα για τους αθλητές να αγωνίζονται σε γεμάτο γήπεδο. Και εμείς φυσικά θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, να είστε σίγουροι 100% ώστε να προσεγγίσουμε τον κόσμο με τον καλύτερο τρόπο. Βασίλισσα. Συμφωνώ απόλυτα με τον Λευτέρη και είναι ευκαιρία πέρα από εμάς σαν αθλητές που σίγουρα παίζει μεγάλο ρόλο να μας στηρίξει ο κόσμος, θα είναι και μια ανταμοιβή για τους ανθρώπους που ασχολούνται με την ομάδα. Είναι φερέγγυοι σωστοί και να βοηθήσει ο κόσμος και με το να είναι εκεί και με την παρουσία του και με τη στήριξή του. Και σίγουρα και εμείς θα προσπαθήσουμε 100% να τους ικανοποιήσουμε κάνοντας την ομάδα πρωταγωνίστρια ή έστω μια πολύ καλή ομάδα. Πριν έρθετε στον Φίλιππο, σίγουρα είχατε και προτάσει από κάποιες άλλες ομάδες και μάλιστα δημοσιογραφικά έτσι, δεν ξέρω για να ικανοποιήσουμε την περίοδο μας. Αυτές οι προτάσεις είναι ακόμη και από άκρη και από το ψυχικό ενδεχόμενο. Αληθεύει τελικά ότι αυτές οι δύο ομάδες, οι τελευταίες, ειδικά η άκρη και το ψυχικό, σας είχαν προσεγγίσει. Εντάξει, τώρα δεν θέλω να μιλήσει. Για τους δύο μιλάω. Ναι, είναι κοινή ερώτηση. Ναι. Από τη στιγμή που είμαστε εδώ σήμερα, 29 Ιουλίου, δεν τίθεται θέμα να απαντήσουμε
σε τέτοια ερώτηση. Όχι, απλώς μια ερώτηση, η επιλογή έγινε. Τώρα καλύτερη απάντηση από αυτό εδώ πρέπει να είμαστε εδώ όλοι μαζί δεν υπάρχει νομίζω. Σίγουρα και οι δύο πάντως είχαμε πάρα πολύ. Αυτό είναι αλήθεια. Και τόσο μαζί, δόξα τω Θεώ, και η συμπεριφορά του Προέδρου και των ανθρώπων μας κέρδισε. Κάτι που θέλετε έτσι να πείτε και προσθέτως ή να συμπληρώσετε, κάτι που θέλετε να επισημάνετε και γενικότερα και για τον πρόεδρο έτσι, με αυτή την κίνηση που έκανε και να σας εντάξει. Εγώ γενικά δεν μιλάω. Είναι ένας άνθρωπος που έχει αποδείξει από μόνος του. Δηλαδή δεν μπορώ να μιλήσω από τη στιγμή που έχει στηρίξει τόσο την ομάδα, έχει κάνει τόσους ανώνους, είναι εδώ, κάνει τέτοιες κινήσεις. Αυτό που σας είπα, ζητώ από τον κόσμο στήριξη και για τον ίδιο, νομίζω θα τον ικανοποιήσει. Και το μόνο που μπορώ να πω από εμάς είναι ότι τον ευχαριστούμε για την επιλογή του και από εκεί και πέρα θα δώσουμε τα 100% στο γήπεδο για να μπορέσουμε να τον ανταμείψουμε εσείς αντίληπτα. Και έχουμε υγεία σε όλους. Φυσικά, από εκεί ξεκινάμε. Πολλά και βλέπουμε. Γιώργο, δύο λόγια για εσά. Σημερινή παρουσία σου. Εντάξει, ο Φίλιππος απέκρισε ότι πριν 3 χρόνια τα ξεκινήσαμε αυτή την προσπάθεια, παρότι είμαστε 6 χρόνια σε αυτήν την ομάδα, το έχουμε ξαναπεί αυτό. Αποκτώντας μια εμπειρία και τότε δυστυχώς ο υποβασμός, θυμόμαστε όλοι από την Β' στη Γ' εθνική, μας απέδειξε ότι τέλος πάντων δεν είχαμε την εμπειρία τότε, την οποία αλλάξαμε κάποια δεδομένα. Είπαμε ότι η ομάδα πρέπει να κινηθεί διαφορετικά. Χρόνο με τον χρόνο και στη Γ' εθνική και στη Β' εθνική κάναμε αυτά που έπρεπε, κάναμε τις κινήσεις που έπρεπε να κάνουμε και η ομάδα πήρε 2 πρωταθλήματα συνεχόμενα. Φέτος με σοβαρότητα και αρκετά επαγγελματικά θα έλεγα γίνανε κάποιες πολύ καλές επιλογές. Για μένα ευχής έργο είναι ότι γίνανε οι πρώτες επιλογές που θέλαμε στην ομάδα. Δηλαδή ο Φίλιππος πήρε αυτούς τους παίκτες που ήθελε να πάρει και όχι δεύτερες επιλογές μεταγραφικά. Από εκεί στο εξής εμείς δείξαμε στα παιδιά πόσο θέλαμε να έρθουν στην ομάδα. Τα παιδιά όλα που ήρθαν στην ομάδα είχαν πολλές προτάσεις. Υπήρχε ανταγωνισμός, δεν το συζητάμε. Εμείς δείξαμε τη θέλησή μας στο να έρθουν τα παιδιά στο Φίλιππο. Θέλαμε να δημιουργήσουμε μια χημεία δυνατή ούτως ώστε ο Φίλιππος να παρουσιαστεί δυνατός στο πρωτάθλημα εξ αρχής. Και από εκεί και πέρα, φυσικά στο βάθος του μυαλού μας, έχοντας κάνει τέτοιες κινήσεις, είναι το κάτι παραπάνω. Αυτό φυσικά θα αποδειχθεί στο γήπεδο. Ο Φίλιππος παρότι είναι νεοφώτιστος, θεωρώ ότι επειδή οι παίκτες κάνουν την ομάδα και οι προπονητές και οι παίκτες αυτοί που ήρθαν έχουν όλη την εμπειρία της Α2 και της Α1 κατηγορίας, οπότε δεν θεωρώ ότι είναι άπειρη ομάδα. Θεωρώ ότι από τους παίκτες που έχει ήδη είναι μια έμπειρη ομάδα που μπορεί να κάνει μια πολύ καλή πορεία. Και αν όλα πάνε καλά, στο τέλος εμείς θα πανηγυρίσουμε αυτό που φυσικά θέλουμε, την άνοδο. Χωρίς πίεση, χωρίς άγχος στο γήπεδο, να βγάλουμε αυτό που αξίζει τα παιδιά, να έχουμε μια καλή χρονιά, να έχουμε υγεία πάνω απ' όλα. Τα υπόλοιπα στο γήπεδο. Και γεμάτες κερκίδες, τίποτα άλλο. Εντάξει, ευχαριστούμε. Και εμείς